Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας για τον άνθρωπο, το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα, το χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμού. Μαζί σας και σήμερα για τα επόμενα 30 λεπτά της ώρας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα αυτοκίνητο πόλης, το Toyota iGo με την έκδοση με το αυτόματο κυβότιο, όπου μετά από μια διεξοδική δοκιμή θα δείτε όλα τα δεδομένα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μετά στο έρευνα τεχνολογία έχουμε ένα Nissan Micro Mobility Car που παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη, στην εκεί έκθεση. Είναι ένα concept car, αλλά μέσα από αυτό το ρεπορτάζ που δείχνουμε πλάνα από την κίνηση του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο, δείχνει το τι έρχεται σύντομα και στην Ευρώπη, αλλά θα δώσουμε και ένα νέο όπου μέσα στο βίντεο αυτό αναφερόμαστε και σε ένα ελληνικό αντίστοιχο όχημα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υποκατασκευή. Περισσότερα προσεχώς. Στη συνέχεια περνάμε στους αγώνες, όπου πρώτο θέμα έχουμε από το kart, με πλάνα από τον πρώτο αγώνα που έγινε, αλλά δεν θα αναφερθούμε τόσο πολύ στους νικητές, τους οποίους δείχνουμε στο βίντεο μέσα, που είναι παραγωγή της ΟΜΑΕ, αλλά θα αναφερθούμε σε μια νέα κατηγορία στην Club, όπου μπορούν να συμμετέχουν οδηγοί που δεν έχουν διακρίσεις, νέοι οδηγοί και γενικά με μια φιλοσοφία πολύ χαμηλού κόστους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι είναι ενιαία τα λάστιχα, είναι προσιτά και μπορεί κανείς μια τετράδα να βγάλει αρκετούς αγώνες. Στη συνέχεια έχουμε την ανάβαση Ριτσόνας, όπου έκανε την περασμένη εβδομάδα η Άσμα με μεγάλη επιτυχία. Ο καιρός έπαιξε τα δικά του παιχνίδια και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, καθότι λίγοι ξέρουν να οδηγούν στη βροχή. Το Toyota iGo είναι ένα πασίγνωστο μικρό αυτοκίνητο που εδώ στην τελευταία του έκδοση βλέπουμε πολλές διαφορές οπτικές. Παραμένει ένα λειτουργικό αυτοκίνητο πόλης. Το iGo με την χαρακτηριστική πέμπτη πόρτα που είναι το κρύσταλλο πίσω ακριβώς από τα καθίσματα, χωρίς να υπάρχει κανένα περίγραμμα, με τους τροχούς στις γωνίες όπως βλέπουμε εδώ, τέρμα πίσω, πιο πίσω δεν πάει άλλο, με τα τονισμένα νεύρα στα πλάγια και στα φτερά, έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Το μικρό του μέγεθος στα 3,5 μέτρα και η ευρυχωρία που έχει στο εσωτερικό, παρόλο το μικρό μέγεθος, είναι από τα χαρακτηριστικά που του δίνει τη δυνατότητα της ευελιξίας μέσα στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα της άνεσης των επιβατών. Ενώ βλέπουμε εδώ πόσο προσεγμένη είναι και η αεροδυναμική και πόσο αιχμηρό είναι το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο θα δούμε τώρα από μπροστά, όχι μόνο να ξεχωρίζει αλλά και να μπορεί να προσαρμόζεται και να τροποποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, που μπορεί να παραγγείλει με διαφορετικό χρωματισμό διάφορα σημεία του αυτοκινήτου εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Τόσο τα φώτα LED θέσεις όσο και τα μικρά ομίχλης χαμηλά δίνουν επιπρόσθετα στοιχεία στο μικρό αυτοκίνητο. Ο κινητήρας, ο γνωστός τρικύλιδρος των χιλίων κυβικών εκατοστών που κινεί τα αυτοκίνητα σε αρκετές εταιρείες σε αυτή τη μικρή κατηγορία, των 69 ύπων 93 νιουτομέτρο ροπής, στις 3.600 στροφές η ροπή, και εδώ βλέπουμε την έκδοση με το αυτόματο κυβότιο εδώ στο βάθος, που θα δούμε και στη συνέχεια τις αρετές που προσδίδει στο μικρό αυτοκίνητο αυτό πόλης. Αξιοπρόσεκτο είναι το χαλίβδινο έλασμα εδώ, πέρα για πέρα, από θόλο σε θόλο, που στην ουσία προσδίδει μια σημαντική στρεπτική εκαμψία στην όλη κατασκευή. Από τα δυνατά σημεία του αυτοκίνητου είναι επίσης τα καθίσματα, με την ανατομική τους σχεδίαση, την πλευρική στήριξη αλλά και την άριστη δυνατότητα ρύθμισης, που σε λίγα μικρά αυτοκίνητα έχουν συναντήσει τόσο πλήρη και άρτια. Εδώ ο επιλογές του αυτόματου κυβωτίου. Το αυτόματο κυβώτιο δίνει, όπως είπαμε, κάποια άλλα χαρακτηριστικά που είναι ζητούμενα από αρκετούς που θέλουν να έχουν αυτοκίνητο στην πόλη χωρίς να πολυκουράζονται.
Είναι αρκετά γρήγορο, βέβαια δεν είναι για σπόρο οδήγηση, ούτε το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για αυτό άλλωστε. Το κυβότιο σε ορισμένα σημεία, ειδικά αν είναι κανείς ανηφόρα, αλλάζει γρήγορα τη μεγαλύτερη σχέση, τη στιγμή που κανείς δεν θα το ήθελε αυτό. Βέβαια, μπορεί να περάσει στην λειτουργία όπου όλα γίνονται χειροκίνητα από τα πλήκτρα εδώ στο τιμόνι και εκεί πλέον αλλάζει κατά βούληση τις ταχύτητες. Γενικά όμως δεν ανεβάζει την κατανάλωση, μόλις κατά 0,1 του λίτρου. 4,2 λίτρα δίνει ο κατασκευαστής σαν μέση κατανάλωση. Στην πράξη εμείς ήμασταν λίγο παραπάνω σε καθημερινές συνθήκες κυκλοφορίας, αστικής κυρίως. Οπωσδήποτε όμως ο κινητήρας ο συγκεκριμένος έχει αποδείξει και την αξιοπιστία του, έχει παραχθεί σε εκατομμύρια αντίτυπα σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν είναι όπως είπαμε αποκλειστικός της Toyota. Η Toyota όμως έχει βάλει την πινελιά της με ό,τι σημαίνει αυτό στα χαρακτηριστικά. Η επιτάχυνση είναι εκεί γύρω στο 14,5. Το αυτοκίνητο είναι εύχριστο, παρκάρει εύκολα, έχει και κάμερα πιστοπορίας, θα τα δούμε αυτά τώρα σε λίγο. Και πολύ καλά ηλεκτρονικά ως προς την ευστάθεια. Ενώ σε ορισμένες εκδόσεις είναι και η οθόνη αφής που προσδίδει επιπλέον χρηστική λειτουργία στο αυτοκίνητο. Τα φρένα είναι πολύ καλά, καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα για την ευστάθεια του αυτοκίνητου. Το κράτημα είναι ελαφρώς υποστροφικό, ουδέτερο θα έλεγε κανείς αν τα βάλει κάτω με λεπτομέρεια. Μπορεί να λες κανείς κατά βούληση ταχύτητες ακόμα και στην αυτόματη λειτουργία, και στο ανέβα και στο κατέβα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει και τους 6 αερόσακους που λίγα μικρά αυτοκίνητα έχουν. Μια εικόνα από το εσωτερικό, εδώ επιδέχονται και κάποιες τροποποιήσεις, εάν κανείς κάνει την εξατομίκευση που είπαμε, και στο εσωτερικό έχει τέτοιες δυνατότητες, περισσότερα στις εκθέσεις της Toyota επ' αυτού, και η πολύ καλή οθόνη αφής μαζί με τις δυνατότητες χρήσης πολυμέσων που έχει ο σύγχρονος οδηγός μέσα στην πόλη. Τα συστήματα σύνδεσης με τα πολυμέσα και ο μεγαλύτερος κατά 29 λίτρα σε σχέση με το παρελθόν χώρος αποσκευών με δυνατότητα πτώσης των καθισμάτων 50-50. Και εδώ η κάμερα οπισθοπορίας από τα βασικότερα εξαρτήματα χρηστικά που έχει το αυτοκίνητο. Micromobility από την Nissan στο σαλόνι αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης. Η Nissan, βλέποντας το μέλλον της κίνησης μέσα στις πόλεις και τις αναδυόμενες τάσεις στον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων, παρουσίασε στο σαλόνι αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης αυτές τις μέρες ένα νέο πρωτότυπο όχημα, αμιγώς ηλεκτροκίνητο, με την κωδική ονομασία Nissan New Mobility Concept. Στο πλαίσιο μιας πειραματικής δοκιμής, ένα στόλος 10 οχημάτων κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, από όπου είναι και τα πλάνα που βλέπουμε, μιας πόλης με παρόμοιες προκλήσεις και την κυκλοφορία όπως όλες οι μεγαλοπόλεις. Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα της δοκιμής διατίθενται με ενίκιο 6 δολαρίων για μισή ώρα ή εναλλακτικά 80 δολάρια για ένα 24ωρο.
μήκος μόλις 2,34. Μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και της ρύπανσης της μεγάλου πόλης. Ο χώρος στάθμευσης που καταλαμβάνει είναι επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς χρειάζεται μόλις το 1 τρίτο του χώρου ενός συμβατικού αυτοκινήτου, εφόσον βέβαια σταθμεύσει κάθετα, όπως θα δούμε και στο τέλος του βίντεο. Με ταξόνιο έχουμε 1,69, μήκος 2,34, πλάτος 1,24, ύψος 1,45, ηλεκτροκινητήρας 17 έπων με μπαταρία ιόντων λιθίου, 61 κιλοβάτ, βάρος λιγότερο από μισό τόνο, 474 κιλά και αυτονομία, το πιο σημαντικό, 64 περίπου χιλιόμετρα, με χρόνο φόρτισης στις 3,5 ώρες και μέγιστη ταχύτητα τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η κατηγορία των μικρών οχημάτων. Υπάρχει και αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία που είναι τριθέσια. Εδώ είναι το διθέσιο, όπως βλέπουμε το συνεπιβάτη στο πίσω μέρος. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, ήδη υπάρχει μια ερευνητική προσπάθεια η οποία έχει προχωρήσει και σε κατασκευαστικό επίπεδο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Πάντως, αν ανατρέξει κανείς στην σελίδα έρευνα και τεχνολογία του blog μας στο News, στο Hellenic Motors, μπορεί να βρει περισσότερα στοιχεία για αυτή την ελληνική προσπάθεια, η οποία είναι στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία από αυτήν, όπου, όπως είπαμε, είναι μεν ηλεκτροκίνητο όχημα και μάλιστα η ελληνική κατασκευή έχει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Και η κατηγορία στην οποία θα κινείται επιτρέπει την ταχύτητα μέχρι τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και την αυτονομία να πλησιάζει κάπου τα 150 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε τη φόρτιση. Αυτό είναι το μέλλον που ίσως είναι πολύ κοντινό, καθότι και άλλες εταιρείες πέραν της Nissan που βλέπουμε εδώ ασχολείται με το αντικείμενο. Σύντομα θα δούμε στους δρόμους και των Αθηνών και άλλων πόλεων της χώρας μας τέτοιες κατασκευές. Μετά από τα δύο θέματα αυτά, όπου εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολύ περισσότερη ειδησιογραφία υπάρχει μέσα στο κουμπί με τα νέα, στο news, στο galericmotors.com. Έχουμε πολλά θέματα που έχουν προκύψει αυτή την εβδομάδα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβουμε στην εκπομπή. Κάντε τον κόπο να μπείτε εκεί, θα ενημερωθείτε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και από πάρα πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπου έχουμε ενημέρωση. Τώρα θα περάσουμε στους αγώνες, πρώτα με το κάρτο, όπως είπαμε και στην αρχή, για όσους τώρα μπήκαν στην εκπομπή, όπου πλάνα την πρώτο αγώνα κάρτ της χρονιάς, αλλά με έμφαση στην ενημέρωση αναφορικά με τη νέα κατηγορία CAP Club, που δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν οδηγοί με πολύ χαμηλό κόστος, είτε νέοι οδηγοί, είτε και οδηγοί που δεν έχουν διακρίσεις, έτσι δίνεται η δυνατότητα την Ομοσπονδία Μηχανικών του Αθλητισμού Ελλάδος να συμμετέχουν περισσότεροι στο θεσμό που προετοιμάζει τους οδηγούς αγώνων της επόμενης γενιάς, όπως λέμε, για τις πίστες αλλά και όλες τις μορφές των αγώνων. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι γνωστοί οδηγοί που έχουν διακρίσεις σημαντικές που ξεκίνησαν από τις μάχες στις μικρές πίστες καρτ, όπου μαθαίνει κανείς να στρίβει. Μετά έχουμε τη Ριτσόνα με τα θεαματικά πλάνα σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες, πολλές συμμετοχές, πάνω από 100, κάτι δείχνει αυτό μέσα στην κατάσταση που περνάει η χώρα και βέβαια η βροχή έπαιξε καθοριστικό ρόλο, εναλλασσόταν με στεγνό και εκεί φάνηκε ποιοι γνωρίζουν να οδηγούν στη βροχή, ποιοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και βέβαια είχαμε και αρκετές εκπλήξεις ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία, όπως θα δούμε σε ένα βίντεο που έχει ζωντανό ήχο και με γραπτό τρόπο αποτυπώνονται όλα τα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες που συνέθεσαν αυτόν τον πετυχημένο αγώνα της ΑΣΜΑ.
Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντοτε ημέρα και ώρα. Ως τότε, στο hellenicmotors.com, όλες οι νέες ενημερώσεις, πληροφορίες, αγώνες, τεχνολογία, νέα μοντέλα και όλες οι πληροφορίες σε συνεχή ροή καθημερινά. Χαίρετε.